Θορυβώδης ήταν η συγκέντρωση του ΠΑΟΚ λίγες ώρες πριν από τον τελικό στο ξενοδοχείο που έχει καταλύσει αποστολή του κεφάλου. Υπήρχαν πολλοί μαθητές που έδιναν εξετάσεις για το πτυχίο της αγγλικής γλώσσας και πάρα πολλοί κόσμος στον προαύλιο χώρο του ξενοδοχείου. Πάντως οι περισσότεροι παίκτες του ΠΑΟΚ απέφυγαν να κάνουν οποιοδήποτε σχόλιο για τον μεγάλο τελικό. Περίμενε, μα να καταστούν από τώρα, μα θα φύγουν να φύγουν. Κύριε Οικονομίδη, λίγες ώρες πριν τον τελικό, υπήρχε ένα απρόοπτο πρόβλημα με τον Γιαννάκη Κάχτε το βράδυ. Τον είδατε τώρα, πώς είναι η κατάσταση? Έτσι ακριβώς είναι. Χθες το βράδυ, χθες την απογευματινή προπόνηση, ο Γιάννης απουσίαζε γιατί είχε μια πεπτική διαταραχή με διαρροές και νόσεις. Τέθη σε φαρμακευτική αγωγή και σήμερα το πρωί που τον είδα είναι πολύ καλύτερα. Άρα στις επόμενες ώρες μέχρι και τις 9 που είναι το τελικό 9 και 4 δεν αναμένεται να υπάρχει πρόβλημα, έτσι, δεν μπορεί να προκύψει κάτι έκτακτο? Όχι, δεν πιστεύω γιατί είναι ήδη καλύτερα όπως είναι τώρα το πρωί και φυσικά είναι, εξακολουθεί να είναι μια φαρμακευτική αγωγή συγκεκριμένη και πιστεύω μέχρι το βράδυ θα είναι αρκετά καλά. Άλλα προβλήματα υπάρχουν? Προβλήματα άλλα δεν έχουμε. Ο Χασιώτης όπως γνωρίζετε είχε μια πειρατική κίνηση τις προηγούμενες ημέρες. Είναι σήμερα κάπως καλύτερα κι αυτός, δεν είναι 100%, αλλά πιστεύω μέχρι το βράδυ για αυτό να έχει ξεπεράσει αρκετά, να είναι αρκετά καλά. Είναι ένα κρίσιμο παιχνίδι. Υπάρχει άγχος, υπάρχει στρες. Πολλές φορές ο γιατρός έχει και το ρόλο του ψυχολόγου σε αυτές τις περιπτώσεις, δίνει κάποιες συμβουλές. Τώρα με τα παιδιά γνωρίζουμε πολλά χρόνια, επομένως η επαφή είναι πάρα πολύ καλή και η κάθε συζήτηση που κάνουμε με τα παιδιά είναι σίγουρα σημαντική για αυτούς και για μένα. Τα παιδιά θα έλεγα ότι είναι αρκετά έμπειρα και είναι πολύ ψυχαγωγικά. Το αντιμετωπίζουν σαν ένα αυκανικό αγώνα.